με το γεγονός ότι οι εκκρεμείς συντάξεις, κύριε Τεμπονέρα, έχουν αυξηθεί κατά 50%, φτάνοντας στις 200.000. Οι καταγγελίες για μη καταβολή του δώρου Πάσχα έρχονται βροχή. Είναι θολό τι συμβαίνει με το επίδομα άδειας. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει καταλληλότερος από εσάς για να μας εξηγήσει σε τι φάση είμαστε, γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ ανήσυχος. Καλησπέρα σας λοιπόν και ευχαριστούμε που 1:10 είστε στον αέρα του Κόντρα 24. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο σε σχέση με την κουβέντα την οποία άκουσα πριν, όσον αφορά το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συναθρήσεις. Κυρία Γιάμαλη, έχω την άποψη ότι το νομοσχέδιο αυτό πραγματικά θα μείνει στα χαρτιά, ακριβώς γιατί έρχεται να αντιμετωπίσει αναπόφευκτες κοινωνικές εκρήξεις που δημιουργεί δυστυχώς η πολιτική της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσει να δημιουργεί και τις επόμενους μήνες. Και τι εννοώ με αυτό. Χθες έληξε, μάλλον προχθές, η ημερομηνία με την οποία έπρεπε οι εργοδότες να καταβάλουν το δώρο του Πάσχα. Η ημερομηνία ήταν 36. Σας θυμίζω ότι η αρχική ημερομηνία καταβολής ήταν 15 Απριλίου και η κυβέρνηση μετέθεσε την ημερομηνία καταβολής από τις 15 Απριλίου στις 30 Ιουνίου. Τότε φωνάζαμε και λέγαμε ότι θα ήταν αδύνατον, εκτιμώντας ότι εδώ θα ανοίξουν οι πιο πολλές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν μόνο λίγες μέρες, με ελάχιστους τζίρους και χωρίς προσέλευση πελατών στα καταστήματα, να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη στοιχειώδη αυτή υποχρέωση καταβολής του επιδόματος. Και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Τα στοιχεία στο ΣΕΠΕ δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και σε χιλιάδες εργαζόμενους δεν έχει καταβληθεί το δώρο του Πάσχα. Το Υπουργείο άφησε διαρροές ότι δήθεν πρόκειται να υπάρξει παράταση μέχρι τις 10 Ιουλίου ή σε ορισμένες περιπτώσεις και μέχρι τέλος του χρόνου, πληροφορίες οι οποίες βεβαίως δεν επιβεβαιώνονται και δυστυχώς αφήνει το Υπουργείο την κατάσταση να ρυθμιστεί από μόνη της από πλευράς αγοράς, όπου ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρού. Ένα δεύτερο πολύ σοβαρό ζήτημα έχει να κάνει με το φιάσκο και την αποτυχία. Ότι πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο να καταβάλουν. Προσέξτε, δεν είναι και σουρμελίδι απλά μόνο ότι δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Η μετάθεση καταβολής του δώρου Πάσχα στις 36 οδηγεί ουσιαστικά και σε απώλεια του επιδόματος αδείας. Διότι ο νόμος τι προβλέπει? Προβλέπει ότι το 50% του προσωπικού των επιχειρήσεων θα πρέπει να λάβει την άδειά του από 1η Ιουνίου μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προκαταβληθεί και το επίδομα αδείας. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ποιος εργοδότης μπορεί με μηδενικό τζίρο αυτή τη στιγμή να καταβάλει όχι μόνο το δώρο του Πάσχα, αλλά να καταβάλει και το επίδομα του αδείας, δηλαδή περίπου ένα μισθό? Πρακτικά, οι εργαζόμενοι μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να χάσουν ένα ολόκληρο μισθό. Επιτρέψτε μου να πω όμως και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει κυρίως με το πρόγραμμα Συνεργασία. Το φιάσκο και η αποτυχία του προγράμματος Συνεργασία είναι αυτό το οποίο ανοίγει την κάλυμα των απολύσεων εν μέσω θέρους. Γιατί το λέω αυτό? Ο νόμος προβλέπει την προστασία για τους εργαζόμενους μονάχα για όσους θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Συνεργασία. Ο στόχος της κυβέρνησης ήταν να ενταχθούν περίπου 400 έως 500.000. Οι σημερινές ανακοινώσεις του Υπουργού σε τηλεοπτική συνέντευξη αναφέρουν ότι στο πρόγραμμα αυτό έχουν ενταχθεί περίπου 50.000 εργαζόμενοι, δηλαδή μόλις 1 στους 10. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι περίπου 1 στους 10, βεβαίως. Περίπου 90% των εργαζομένων που αναμένονται να ενταχθούν αυτή τη στιγμή βρίσκεται απροστάτευτος από πλευράς απολύσεων. Και προσέξτε, 15 Ιουλίου λήγει η ημερομηνία προστασίας με βάση τις 45 μέρες από το πέρας των ανασταλών συμβάσεων εργασίας. Δηλαδή, από τις 15 Ιουλίου και μετά, το πεδίο για τους εργαζόμενους είναι απόλυτα ελεύθερο προκειμένου να ξεκινήσουν τις μαζικές απολύσεις. Ήδη τα στοιχεία της Εργάνη για το μήνα Ιούνιο, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, θα δείξουν αυτή την αυξητική τάση σε επίπεδο ανεργίας. Επιπλέον αυτού, γιατί όταν μιλάμε για την εργασία πρέπει να το συνδέουμε και με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είναι το αντιμετωπίζουν οι εργοδότες το εξής παράδοξο. Αύριο, καλώς έχονται των πραγμάτων, αναμένεται να καταβληθούν τα επιδόματα των 534 ευρώ για το μήνα Μάιο. Προσέξτε, για το μήνα Μάιο επαναλαμβάνω. Αύριο έχουμε 3 Ιουλίου ακριβώς. 3 Ιουλίου λοιπόν, δύο μήνες μετά, δεν έχουν καταβληθεί ακόμα τα 534 ευρώ. Αύριο αναμένεται να καταβληθούν σε περίπου 200.000 επιχειρηματίες αυτό το πενιχρό επίδομα των 534 ευρώ. Και κλείνω με αυτό το οποίο με ρωτήσατε αρχικά όσον αφορά τις εκκρεμείς συντάξεις. Εδώ θα ήθελα από την εκπομπή σας να διαψεύσω τον αρμόδιο υπουργό,
ο οποίος δηλώνει ότι η αύξηση στις εκκρεμείς συντάξεις οφείλεται δήθεν στο τρίμηνο αυτό του κορονοϊού και στην άδεια ειδικού σκοπού, την οποία έλαβαν πραγματικά δεκάδες, εκατοντάδες υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, και για τον λόγο αυτό αυξήθηκαν οι εκκρεμότητες συντάξεις. Ήδη από το Φεβρουάριο του 2020 είχαν περίπου αυξηθεί οι εκκρεμότητες συντάξεις κατά 30%. Γιατί συνέβη αυτό? Πρώτον, έλλειψη σχεδιασμού. Δεν υπήρχε ολοκληρωμένο πλάνο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Δεύτερον, ομάδες εργασίας οι οποίες είχαν συγκροτηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και οι οποίες είχαν σαν στόχο τη διεκπεραίωση συνταξιδικών υποθέσεων ακυρώθηκαν από πλευράς της νέας κυβέρνησης και δυστυχώς οι συντάξεις πήγαν πάρα πάρα πολύ πίσω. Το νούμερο δεν είναι 200.000. Αν συνυπολογίσουμε κύριες συντάξεις, εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις, οι εκκρεμότητες αυτές είναι αυτή τη στιγμή 250.000, περίπου 50% παραπάνω από όσες ήταν ένα χρόνο πριν. Χιλιάδες συνταξιούχοι. Σας θυμίζω όμως ότι είχε προκύψει και μία διαμάχη Βρούτση Αχτσιόγλου, γιατί ο κύριος Βρούτσης έλεγε ότι άφησε περισσότερες από όσες ισχυριζόταν ότι άφησε η κυρία Αχτσιόγλου, και μετά είπαν ότι μετράει μόνο τις κύριες και είχε δημιουργηθεί και ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή είναι πάντα λίγο θολό το πόσες είναι οι εκκρεμείς συντάξεις. Κατά την άποψή μου δεν είναι καλό θόλου θόλου, κυρία Δάμαλη. Ο κύριος Βρούτσης ανέφερε 1.000.000 εκκρεμότητες. Στις εκκρεμότητες μέσα συμπεριλάμβανε αλλαγές διευθύνσεων, αλλαγές στοιχείων, αλλαγές ταυτότητας και χιλιάδες άλλες διεκπεραιώσεις οι οποίες γίνονται μεταξύ ασφαλισμένων και ΕΦΚΑ, και αυτό όλο το ζήτημα το συμπεριέλαβε στο ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων. Μάλιστα. Οι εκκρεμείς συντάξεις με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού, του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ήταν 126.000 τον Ιούνιο του 2019 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διπλάσιο αριθμό, περίπου στις 250.000. Και αυτό δεν το λέει κάποιος φορέας ο οποίος πρόσχεται στη μία ή στην άλλη πλευρά, το λέει το Γραφείο του Προϋπολογισμού της Βουλής με τα στοιχεία τα οποία έχει δημοσιεύσει πριν από μερικές μέρες, και μάλιστα και ο ίδιος ο Υπουργός αποδέχθηκε αυτή την αύξηση, την οποία όπως σας είπα και πριν την απέδωσε δήθεν στην πανδημία. Χιλιάδες συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ζήσουν λαμβάνοντας ούτε καν την προσωρινή σύνταξη, δηλαδή δεν παίρνουν ούτε καν προσωρινή σύνταξη αυτή τη στιγμή. Ο χρόνος αναμονής έχει ξεπεράσει τα 3 χρόνια και φτάνει σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και την 5ετία. Έχουμε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι εν μέσω πανδημίας δεν έχουν το παραμικρό εισόδημα, ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν 30, 35 και 40 χρόνια έναν ολόκληρο εργασιακό βίο. Κύριε Πουτεμπονέρα, μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος ο οποίος δεν θα πάρει το επίδομα του Πάσχα και το δώρο, την άδεια, το επίδομα του σήμερα? Αρμόδιος φορέας ελεγκτικός του κράτους είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Βεβαίως, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας μπορεί να ελέγξει, έχει όμως, όπως ξέρετε πολύ καλά, ήδη από πέρσι το καλοκαίρι αποδυναμωθεί. Υποβιβάστηκε από μια ειδική γραμματεία του αρμόδιου Υπουργείου σε μια απλή διεύθυνση. Είναι υποστελεχωμένο και όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατο να ελέγξει περισσότερο από 800.000 επιχειρήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Η πραγματικότητα είναι, όπως σας είπα και πριν, ζωφερή. Οι εργαζόμενοι, με συγχωρείτε, δεν προστρέχουν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, πρώτον γιατί φοβούνται. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα βρουν πίσω τη θέση εργασία τους όταν γυρίσουν στην δουλειά τους μετά από μια τέτοια καταγγελία. Από εκεί και πέρα όμως και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας λίγα πράγματα μπορεί να κάνει, γιατί όπως σας είπα είναι τόσο υπεστολοχωμένο που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ελεκτικό του ρόλο. Δυστυχώς η κυβέρνηση αντί να κάνει το αυτονόητο και αυτό που τον πίεζε όλη η αντιπολίτευση να κάνει, δηλαδή να καταβάλει από πλευρά κρατικού προϋπολογισμού το δώρο του Πάσχα, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν και οι επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κλειστές στο επίμαχο διάστημα, μετέθεσε την δυνατότητα αυτή καταβολής κατά περίπου 3 μήνες, με αποτέλεσμα να συμπέσει στο άνοιγμα των επιχειρήσεων, όπου καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατον τα χρήματα αυτά να δοθούν από πλευρά επιχειρήσεων που δεν έχουν βάλει ούτε 1 ευρώ μέσα στα ταμεία τους. Κύριε Τεμπονέρα, αύριο περιμένουμε και μια απόφαση του ΣΤΕ για τα αναδρομικά. Αύριο, το λέτε πολύ σωστά, είναι μια εξαιρετικά σημαντική ημέρα, καθότι από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, μέχρι τις 10 το πρωί θα έχει δημοσιευθεί η απόφαση αυτή της πιλωτικής δίκης. Με βάση τις πληροφορίες, φαίνεται οι δικαστές να προσανατολίζονται προς την επιδίκαση στους συνταξιούχους των αναδρομικών περικοπών που αφορούν το διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι και τον Μάιο του 2016 που ψηφίστηκε ο περίφημος νόμος Κατρούγκαλου. Δηλαδή, θα δώσουν πίσω στους συνταξιούχους αυτό το περίφημο εντεκάμινο. Έχω να σας πω και μια πληροφορία που ακούγεται για πρώτη φορά.
Υπάρχει έντονη φημολογία που προέρχεται από δικαστικούς κύκλους ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα επιδικαστούν όλες οι περικοπές και όλα τα δώρα. Κρατήστε το αυτό, μένει να δούμε αύριο μάλιστα ποια θα είναι η απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που επιδικαστούν τα ποσά αυτά για το 11ο, το κόστος συμμόρφωσης ανέρχεται στα 3,9 δις ευρώ για κύριες και επικουρικές συντάξεις. Και εδώ επιτρέψτε μου μια παρατήρηση. Την επόμενη πενταετία, για να κλείσω με αυτό, θα έχουμε μια δραματική κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία, διότι δημιουργείται ένα κριτικό πακέτο, μια βόμβα δημοσιονομική 8 δις ευρώ. 3,9 δις αναμένεται να είναι με βάση πληροφορίες τα αναδρομικά για τους συνταξιούχους. Επίσης, έχουμε 3 δισεκατομμύρια απώλειες από τον ΕΦΚΑ για τα ζητήματα της πανδημίας, για το χρονικό διάστημα αυτό, λόγω της αύξησης της ανεργίας και της έξαρσης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Και βεβαίως η κυβέρνηση στο δημοσιονομικό περιβάλλον αυτό έχει εξαγγείλει τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 4 μονάδες, πιθανότατα και μέσα στο 2021. Το συνολικό λοιπόν πακέτο είναι στα 8 δις ευρώ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θέτει σε μια νέα βάση τη συζήτηση για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και πολύ φοβάμαι ότι οι συνταξιούχοι που μόλις πήραν αυξήσεις σε επικουρικές και περιμένουν τις αυξήσεις στις κύριες συντάξεις στις αρχές του 2021. Δεν θέλω να είμαι αντισκακών, αλλά νομίζω ότι θα έχουν πολύ πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις. Μάλιστα. Κύριε Τεμπονέρα, καταλαβαίνω ότι εσείς δεν συμμερίζεστε το κλίμα αισιοδοξίας και εθνικής αξιοπρέπειας στον τομέα της οικονομίας που είπε ο Πρωθυπουργός Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όμως, γιατί ο κόσμος που μας βλέπει ήθελε να ακούσει ακριβώς που κινούμαστε, ιδίως αναφορικά με τις συντάξεις που τα μηνύματα είναι δεκάδες κάθε βράδυ. Να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο τις επόμενες ημέρες. Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Και έχοντας...